Θέλω να πάμε στην αίθουσα σύνταξης, κυρίες και κύριοι. Συνήθως τον βλέπετε να μας δίνει ρεπορτάζ και εικόνα από τη συμπρωτεύουσα, από τη Θεσσαλονίκη. Όμως είμαι στην ευχάριστη θέση, μέσα σε αυτή τη μαυρίλα, να πω ότι εντάχθηκε στην ομάδα του Κόντρα 24 ο πολύ καλός συνάδελφος, ο Χρήστος Αβραμίδης. Χρήστο μου, καλησπέρα και καλώς ήρθες. Καλησπέρα σας. Καλή μας δύναμη. Δεν είναι εύκολη η δουλειά που μας έλαχε, αλλά θα προσπαθήσουμε να την υπηρετήσουμε με αξιοπρέπεια. Χαίρομαι πολύ που είσαι κοντά μας. Καλώς όρισες και καλώς ήρθες. Και εγώ, και μακάρι να μην ξεκινούσαμε με ένα τέτοιο θέμα. Με τόση μαυρίλα, με τόσο σκοτάδι. Όπως βλέπουμε στην δημόσια συζήτηση, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ερώτημα, το αν αυτό που έπαιξε τον κεντρικό ρόλο ήταν το ανθρώπινο λάθος, η ατομική ευθύνη δηλαδή, ή ήταν διάφορες παθογένειες οι οποίες συσσωρεύτηκαν στα χρόνια και οδήγησαν τελικά στο να μην μπορεί να διορθωθεί ένα οποιοδήποτε ανθρώπινο λάθος. Θα φέρουμε κάποια στοιχεία στη συζήτηση τα οποία θα μας βοηθήσουν να ανιχνεύσουμε την απάντηση στο κεντρικό ερώτημα αυτής τη στιγμή. Το πρώτο στοιχείο είναι οι εκτροχιασμοί που είχαμε όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα. Δεν έχουν περάσει πολλοί μήνες από τους τελευταίους εκτροχιασμούς, οι οποίοι ήταν τον Οκτώβρη, και μάλιστα αν μετρήσουμε και όσους έγιναν και πιο πριν, έχουμε να κάνουμε με 3 ατυχήματα μέσα σε κάτι λιγότερο από 3 μήνες. Πάμε να δούμε την κάρτα και να μιλήσουμε συγκεκριμένα για αυτά τα ατυχήματα. Είναι 1 Αυγούστου του 2022 και έχουμε το πρώτο ατύχημα στην Τηθωρέα, όπου η τοπική αμαξοστοιχεία 1521 εκτροχιάζεται. Mm-hmm. 10 Οκτωβρίου του 2022 είμαστε στο δεύτερο ατύχημα. Δεν έχουν περάσει πάνω από 3 μήνες. Είναι πολύ μικρό το χρονικό διάστημα και όμως εκτροχιάζεται στο Λιανοκλάδι μια προαστιακή αυτή τη φορά αμαξοστοιχεία. Λίγο μετά, 11 μόλις μέρες μετά, έχουμε το τρίτο ατύχημα πάλι στην Τηθωρέα, στην ευρύτερη περιοχή, με την αμαξοστοιχεία 882. Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση η μετοπική σύγκρουση αποφεύχθηκε τελευταία στιγμή. Μετά το τελευταίο αυτό ατύχημα, στον Οκτώβρη του 2022, στα τέλη, η Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης έστειλε εξώδικο ΣΕ. Ο ΣΕ, Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, στην εταιρεία, τη Hellenic Train, στη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων και κατήγγειλε κακή κατάσταση του σιδηροδρομικού δικτύου, έλλειψη συντήρησης και φωτοσύματα που δεν λειτουργούν. Δεν ήταν όμως μόνο αυτά τα ατυχήματα. Το ημερολόγιο γράφει 7 Φεβρουαρίου 2023. Είμαστε δηλαδή μόλις 3 εβδομάδες πριν το μοιραίο δυστύχημα και οι εργαζόμενοι στέλνουν μια ηχηρή προειδοποίηση. Συγκεκριμένα, η Δημοκρατική Ενωτική Συνδικαλιστική Κίνηση Σιδηροδρομικών, όπως θα δούμε και στην κάρτα, στέλνει μια επιστολή η οποία είναι δυστυχώς προφητική. Όσο δεν παίρνονται μέτρα προστασίας στους εργασιακούς χώρους και την ασφαλή λειτουργία και κυκλοφορία των τρένων, τα ατυχήματα δεν έχουν τελειωμό. Δεν θα περιμένουμε το δυστύχημα που έρχεται για να τους δούμε να χύνουν κροκοδίλια δάκρυα κάνοντας διαπιστώσεις. Αυτή είναι η επιστολή των εργαζόμενων, η οποία καταλαβαίνουμε πια ότι δυστυχώς ήταν προφητική με βάση τα δεδομένα, τα επιστημονικά δεδομένα, προέβλεψε καταστάσεις. Μακάρι να μην συνέβαινε έτσι, αλλά αυτό συνέβη. Πάμε τώρα, Χρήστο, με συγχωρείς που σε διακόπτω, να κάνουμε μια διαπίστωση η οποία είναι ανατριχιαστική. Περιγράφεις 3 ατυχήματα, εκτροχιασμούς, οι οποίοι συνέβησαν στα τέλη του 2022. Και ο ένας σοβαρός, παραλίγο, δηλαδή, να συγκρουστεί με σταθμευμένο τρένο. Δηλαδή δεν έχουν περάσει ούτε 6 μήνες από τότε που συμβαίνουν αυτά. Την ίδια περίοδο, αλλά και πολλούς μήνες πριν, διάφοροι συνδικαλιστές που απαξιώνονται, που κηρύσουν απεργίες οι οποίες χαρακτηρίζονται παράνομες και καταχρηστικές. Διαρριγνύουν τα ημάτια τους, δεν ενημερώνουν. Διαρριγνύουν τα ημάτια τους. Στέλνουν εξώδικα στην εταιρεία. Στέλνουν εξώδικα στο Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών. Στέλνουν εξώδικα στον ΟΣΕ.
στέλνουν μια επιστολή που τους λένε ότι δεν θα περιμένουμε το δυστύχημα που έρχεται. Και όλα αυτά, σε όλα αυτά, η απάντηση του κυρίου Καραμαλή πριν από μια εβδομάδα είναι ότι είναι ασφαλή τα σιδηροδρομικά δίκτυα. Το αποτέλεσμα είναι αυτό που τελικά είδαμε. Και θέλω να πω, αναρωτιέμαι, σε όλα αυτά τα εξώδικα απάντησε ποτέ κάποια αρμόδια υπηρεσία? Χρήστε. Η αίσθησή μου είναι ότι έχει απαντήσει. Ναι, εκτός από αυτές τις μορφές σημάτων για το τι έρχεται, έχουμε και μία ακόμη μορφή, μία εκοφαντική μορφή. Είναι 27 Απριλίου του 2022 και δηλώνει την παραίτησή του ο πρόεδρος της Επιτροπής ETCS, Χρήστος Κατσιούλης. Πάμε στη δεύτερη κάρτα να δούμε τι ακριβώς αναφέρει. Στην επιστολή του είχε επισημάνει ότι εξαιτίας της μη τήρησης των συμβάσεων στο τμήμα Ινόητη Θωρέα θα επιτρέπεται η κυκλοφορία των τρένων στο εν λόγω τμήμα με 200 χιλιόμετρα ανά ώρα, χωρίς σε αυτό να υπάρχει καμία ένδειξη της κατάστασης της γραμμής, ακόμα και θράψης αυτής, με ό,τι αυτό συνεπάγεται στην ασφάλεια κυκλοφορίας των τρένων. Επίσης, στη συγκεκριμένη επιστολή καταγγέλει τεχνικά θέματα και ημιτελή συντήρηση του σιδηροδρομικού δικτύου εν γέννη. Μάλιστα. Και τώρα θα δούμε επίσης κάτι που είχε και διεθνέ αντίκτυπο. Το είδαμε στην επίσημη ιστοσελίδα της Κομισιόν. 15 Φεβρουαρίου του 2023, δύο εβδομάδες πριν μόλις, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφασίζει να παραπέμψει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάμε να δούμε την κάρτα για να δούμε ότι υπάρχει και ένα ιστορικό εκεί. Ναι. Το 2020 η Κομισιόν, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πιέζει την Ελλάδα να συμμορφωθεί. Το 2021, που η Ελλάδα, δηλαδή το ελληνικό κράτος, δεν έχει συμμορφωθεί, η Κομισιόν ζητάει μετεπιτάσεως εκ νέου τη συμμόρφωση. Και αφού το ελληνικό κράτος 2 χρόνια μετά δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα, παραπέμπεται στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο λόγω μη συμμόρφωσης με τους κανόνες για τις σιδηροδρομικές μεταφορές. Εδώ αξίζει να δούμε και κάποιες λεπτομέρειες που αναφέρονται σε ρεπορτάζ της Εφημερίδας των Συντακτών σε σχέση με το τι ακριβώς αφορά αυτή η παραπομπή. Για πες μας. Οι ευρωπαϊκές πηγές, σύμφωνα με την έγκριτη εφημερίδα, αναφέρουν ότι είναι εξωφρενικό να μην λειτουργεί η τηλεματική. Χρησιμοποιούν δηλαδή τον όρο εξωφρενικό οι ευρωπαϊκές πηγές. Και επίσης αυτό που θα πρέπει να σημειωθεί είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι ευρωπαϊκές πηγές συγκεκριμένα, αναφέρουν για τη συγκεκριμένη παραπομπή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι σχετίζεται άμεσα με τα μέτρα ασφαλείας. Χρήστο, μία μικρή επισήμανση, μία προσθήκη σε αυτό το οποίο λες. Κληθείς σχετικά, ερωτηθείς μάλλον σχετικά και κληθείς να σχολιάσει την εν λόγω παραπομπή. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σήμερα είπε ότι δεν το γνωρίζει ακριβώς το θέμα. Νομίζω ότι υπήρχε μία ανοίξη, είπε. Μία ανοίξη. Ναι. Και φυσικά είναι κάτι διαφορετικό μία ανοίξη από μία επίσημη παραπομπή που διαβάζουμε στην επίσημη ιστοσελίδα της Κομισιόν. Βέβαια. Αυτό το θέμα ανοίγει μεγάλα ζητήματα σε σχέση και με το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κομισιόν στην κατάσταση που βρίσκονται σήμερα οι σιδηρόδρομοι. Και την περίοδο των μνημονίων, το γιατί πίεζε, γιατί περισσότερο η απορρίθμιση πίεζε για να μειωθεί το δημοσιονομικό κόστος. Τα θυμόμαστε, τα ζήσαμε άλλωστε. Ναι, και πιο πριν ίσως με τον τεμαχισμό των επιχειρήσεων, αλλά αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα που μπορούμε ίσως να συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή. Mm-hmm. Υπάρχει κάτι άλλο, Χρήστο? Νομίζω ότι μετά από αυτά αξίζει υπό το φως αυτό που συζητήσαμε, να δούμε τη δήλωση του κυρίου Καραμαλή, του πρώην πλέον υπουργού, μερικές μόλις εβδομάδες πριν σε σχέση με την ασφάλεια των μεταφορών. Πάμε να τη δούμε και σε ευχαριστώ θερμά, Χρήστο Αβραμίδη, για το ρεπορτάζ. Πάμε. Είναι ντροπή και ντρέπομαι που θέτεται θέματα ασφαλείας. Και θα ήθελα να ανακαλέσετε αμέσως. Είναι ντροπή. Όταν σας εξήγησα και το ξαναλέω ότι το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν ειδοί, διασφαλίζουμε την ασφάλεια. Διασφαλίζουν την ασφάλεια. Το χειρότερο είναι, Αναστασία,
ότι ντρέπεται ο κύριος Καραμανλής που του επισήμαναν ότι υπάρχουν προβλήματα για την ασφάλεια. Ναι. Ντρέπεται γιατί και ζήτησε να ανακαλέσουν γιατί υπάρχουν προβλήματα για την ασφάλεια. Ο κύριος Καραμανλής, θα το λέω πολύ σύντομα, παρακαλώ, εκτός από τα πολλά ερωτήματα στα οποία πρέπει να απαντήσει για αυτά τα οποία λέει περί ασφάλειας πριν από λίγες εβδομάδες στη Βουλή, πρέπει κάποια στιγμή να απαντήσει και επί της ουσίας για αυτή την περιβόητη σύμβαση του ελληνικού δημοσίου με τους Ιταλούς, με την Τρενοσέ, με την Hellenic Train, που υπήρχε συμφωνία και έχουν βάλει εναντίον του όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ώστε να γίνουν επενδύσεις 600 εκατομμυρίων, 600 και πλέον εκατομμυρίων από τους Ιταλούς που είχαν συμφωνήσει οι Ιταλοί της Hellenic Train, και ξαφνικά έφερε στη Βουλή πριν από κάποιους μήνες μια σύμβαση χαρίζοντάς τους 800 εκατομμύρια σχεδόν. Και δεν έχει απαντήσει σε αυτά. Έτσι. Δεν έχει απαντήσει ο κύριος Καραμανλής σε αυτά.